Θα μεταφερθούμε στην όμορφη Καμπέρα, θα πάμε στη μακρινή Αυστραλία για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα ξεχωριστό θέμα και με έναν Έλληνα ο οποίος έφυγε από την Κάρπαθο, πήγε στην Αυστραλία, δραστηριοποιήθηκε και πλέον θεωρείται ως ο καλύτερος υποδηματοποιός της Αυστραλίας και είναι και Έλληνας. Οπότε φανταστείτε, έχει θέση στην εκπομπή Κρήτη σήμερα και θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Μιλτιάδη Βασιλειώτη. Κύριε Βασιλειώτη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Ελλάδα, από Κρήτη. Καλησπέρα στην Ελλάδα, καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη και σε όλους τους συγγενείς που έχω εκεί, γιατί η καταγωγή της γιαγιάς μου ήταν από το Ρέθυμνο. Μάλιστα, μάλιστα. Να ξεκινήσουμε και να σας ρωτήσω, δεν το είχαν και πολύ εκεί στην Αυστραλία με την κατασκευή παπουτσιών. Τι έγινε και ξεχωρίσατε? Όχι, απλώς εμείς... καταφέραμε να παντρέψουμε το παλιό τσαγκαράδικο με τις τελευταίες τεχνολογίες μηχανήματα τρισδιάστης σάρωσης, έτσι να κάνει διαφορετικό, ίσως και παγκοσμίως, αυτή η σύνθεση των δύο τεχνολογιών. Είναι αυτό, το μεράκι του Έλληνα που όπου και αν πάει, όποια πέτρα και να σηκώσεις λένε πολλοί, όπου και να πας όλο τον κόσμο θα βρεις έναν Έλληνα ο οποίος έχει πετύχει. Η συνταγή της επιτυχίας, από μέσα σας, ποια είναι? Η συνταγή της επιτυχίας ήταν ότι εγώ έμαθα την τέχνη από τον πατέρα μου και προσπάθησα αυτή η τέχνη να την επεκτείνω, την τέχνη, ώστε να είναι το κάτι διαφορετικό και το κάτι που να συνδυάζεται με την καθημερινότητα. Οι Αυστραλοί τι αγαπούν περισσότερο στη δουλειά σας? Τα ελληνικά στοιχεία που πιθανότατα να έχετε βάλει στα παπούτσια που κατασκευάζετε? Οι Αυστραλοί έχουν εκτιμήσει ότι μπορούν να έρθουν μέσα στο μαγαζί και να σχεδιάσουν οι ίδιοι το παπούτσι και μετά από 6 εβδομάδες να βρεθεί στα χέρια τους, στα πόδια τους, το κάτι διαφορετικό, το κάτι που δεν μπορούν να βρουν στην αγορά σε κάθε μαγαζί που πουλάει παπούτσια. Είναι κάτι που είναι προσωπικά φτιαγμένο για αυτούς. Ξεκινήσατε από την Κάρπαθο πριν από πόσα χρόνια? Εγώ έφυγα από την Κάρπαθο το 2001 και ήρθα να αναλάβω την επιχείρηση του πατέρα μου, ο οποίος ήθελε πια να συνταξιοδοτηθεί εκείνη την εποχή. Κάτσαμε μαζί κάποια χρόνια, μου έμαθε την τέχνη και στη συνέχεια επέκτηνα την επιχείρηση. Η ελληνική κοινότητα στην Καμπέρα είναι πολυάριθμη? Η κοινότητα στην Καμπέρα είναι περίπου 10.000 Έλληνες. Είναι μικρή πόλη Καμπέρα, αλλά είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη και είναι έντονο. Για 500.000 Έλληνες, Καμπεριανούς, είναι πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο. Κύριο χαρακτηριστικό της επιχείρησής σας είναι και η ελληνική εξυπηρέτηση, η προσέγγιση, αυτή η αμεσότητα. Ναι, κύριο χαρακτηριστικό είναι αυτό, όντως όπως το λέτε. Έχουμε την επαφή με τον πελάτη, ο πελάτης όταν θα μπει στο μαγαζί, θα έχει το customer service, αυτό που λένε την απευθείας επικοινωνία με τον πολιτή και είναι πολύ ευχαριστημένος. Διασημότητες σας έχουν επισκεφθεί, έχετε πολλούς. Να μας φέρετε κάποια παραδείγματα. Μπορεί να μην γνωρίζουμε και στην Αυστραλία. Πολιτική. Ως επιτοπλίστων οι πολιτικοί και αθλητές. Αυτοί θέλουν να έχουν το χρήμα, θέλουν να ξοδέψουν, θέλουν να έχουν το κάτι διαφορετικό. Έτσι, αυτοί επισκέφτονται το κατάστημά μας πολύ συχνά. Σας λείπει η Ελλάδα? Πάρα πολύ. Και τώρα με την πανδημία βέβαια δεν μπορούμε να την επισκεφτούμε. Αλλά ένας από τους σκοπούς μου, μελλοντικούς σκοπούς, είναι να έρθω κάποια στιγμή στην πατρίδα μου και να προωθήσω αυτό το μοντέλο, το διαφορετικό μοντέλο της επιχείρησης που έχω εδώ, στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι από εκεί θα είναι και η πόρτα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι Αυστραλοί πώς σας αντιμετωπίζουν, γενικά πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες? Έχουμε κάνει πολλές ζωντανές συνδέσεις με Έλληνες που βρίσκονται στην Αυστραλία. Η νοοτροπία διαφέρει. Για πείτε μας λίγο. Τους Έλληνες τους εκτιμούν πάρα πολύ, γιατί ήταν από τους πρώτους που είχαν έρθει σε αυτή την καινούργια χώρα, γιατί η Αυστραλία, όπως ξέρετε, δεν είναι παλιά χώρα, και εκτιμούν τους Έλληνες γιατί έχουν γίνει επιχειρηματίες και έχουν μαζί με τους Ιταλούς και κάποιες άλλες εθνικότητες έχουν χτίσει αυτή τη χώρα. Μάλιστα, οπότε τα έχετε βρει κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ακριβώς. Τους εκτιμούν πάρα πολύ και εκτιμούν και την κουλτούρα μας, την νοοτροπία μας. Ακολουθούν τα ήθη και τα έθιμά μας, προσπαθούν να τα δουν και διασκεδάζουν μαζί μας. Γενικώς μας εκτιμούν πάρα πολύ σαν Έλληνες. Η πανδημία έχει επηρεάσει την καθημερινότητά σας? Η πανδημία, να σας πω ότι στην αρχή, 1 με 2 εβδομάδες στην αρχή της πανδημίας, είχαμε κάποιο θέμα, αλλά το κράτος βοήθησε πάρα πολύ τις επιχειρήσεις και γενικά τους πολίτες. Και αυτή τη στιγμή τα κρούσματα είναι πολύ λίγα. Είχαμε κάποια τοπικά lockdown, και ακόμα έχουμε κάποια τοπικά lockdown, αλλά τα κρούσματα είναι πάρα πολύ λίγα και γενικά στην Αυστραλία. Μιλάμε για 10, 20... Διαβάζουμε και σχολιάζουμε τον τύπο εκεί της Αυστραλίας και βλέπουμε ότι ακόμα και ένα κρούσμα να υπάρξει, υπάρχουν κάποια πολύ έντονα, πολύ δυνατά lockdowns. Ακριβώς. Μέχρι 3 με 5 κρούσματα μιλάμε για τοπικό lockdown. Στο Sydney αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχουν 5 κρούσματα και περίπου 10 με 20 περιοχές είναι lockdown. Δηλαδή το έχουν πάρει κάπως... Η Μελβούρν ήταν 4 με 5 μήνες lockdown με 20-30 κρούσματα. Το πήραν κάπως πιο σοβαρά το θέμα της πανδημίας και σε επίπεδο πολιτείας, σωστά. Και οι πολίτες απ' την άλλη... Και γι' αυτό δεν έχουν αρχίσει τα εμβόλια ακόμα εδώ στην Αυστραλία. Δεν έχουν αρχίσει για το λόγο ότι... περιμένουν να δουν τι θα γίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Η Αυστραλία είναι ένα νησί σχετικά και έχουν κλείσει τα σύνορα και είμαστε σε πιο καλή κατάσταση από ό,τι τα σύνορα νομίζω θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και του χρόνου τον Σεπτέμβρη. Υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα? Υπάρχουν και εμείς πιστεύουμε ότι σε 2 χρόνια πια θα καταφέρουμε να έρθουμε στην πατρίδα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στους 40.000 Αυστραλούς που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα και είναι πολύ δύσκολο για αυτούς ήδη. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση έχει πει ότι μπορείς να ταξιδέψεις, να φύγεις στο εξωτερικό, αλλά δεν μπορεί να επιστρέψεις. Το πρώτο πράγμα που κάνετε μόλις πατάτε το πόδι σας στην Ελλάδα ποιο είναι? Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν πατάτε είναι να πιω ένα καφέ στο αεροδρόμιο, ένα φρέτο, να κάνω ένα τσιγάρο και μετά να πάω στους συγγενείς μου στον Πειραιά, στην αδελφή μου και κατευθείαν Κάρπαθο. Το μήνυμα που προκύπτει μέσα από την ιστορία σας, που ξεκινήσατε από ένα απλό μαγαζάκι, ένα τσαγκαράδικο, δεν ξέρω αν με επιτρέπετε τον όρο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, βεβαίως. Και αυτή τη στιγμή θεωρείται ένας επιτυχημένος άνθρωπος, στην Έλληνας, στην περιοχή της Αυστραλίας, στην Καμπέρα. Ποιο είναι το μήνυμά σας, η συμβουλή σας, ακόμα και σε νέους ανθρώπους? Είναι ότι πάντα πρέπει να προσπαθείς για το καλύτερο και συμβουλή μου είναι ότι επειδή ο κόσμος αλλάζει και ζούμε σε διαφορετικές εποχές, πρέπει να ακολουθούμε την τελευταία τεχνολογία. Να ψαχνόμαστε για κάτι καλύτερο και να μην μένουμε στις παλιές απόψεις και στις παλιές τεχνολογίες. Οι Αυστραλοί τι παπούτσια προτιμούν? Η Αυστραλία, να σας πω την αλήθεια, η μόδα στην Αυστραλία είναι πολύ πίσω από την ευρωπαϊκή. Πιστεύω είμαστε 5 με 10 χρόνια πίσω σε μόδα. Προσπαθούν να αντιγράψουν την Ευρώπη οι πιο νέοι, κυρίως στην Ιταλία και Ισπανία, Γαλλία, αλλά ακόμα δεν τα έχουν καταφέρει. Εγώ έτσι, αυτό ήταν ένα στόχος που μου έδωσε, γιατί ήξερα τη μόδα στην Ευρώπη και προσπαθώ σιγά σιγά να τη φέρω όσο πιο γρήγορα γίνεται εδώ στην Αυστραλία. Σας έχουν κρατήσει λοιπόν, σας έχουν δεμένα τα χέρια, τα γούστα κατά κάποιο τρόπο των Αυστραλών? Όχι, γιατί ο κόσμος ψάχνεται τώρα, αρχινάει ψάχνεται με το ίντερνετ, με προηγούμενα που μπορούσαν να ταξιδεύουν, ο κόσμος είχε αρχίσει να ταξιδεύει προς την Ευρώπη και βλέπουν ότι είναι άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία και τους αρέσει. Η μόδα είναι πίσω. Δηλαδή οπότε... σιγά σιγά αρχινάνε και έρχονται. Η μόδα είναι πίσω, οπότε τι φεύγει περισσότερο, δεν μας είπατε? Για μόδα, τι φεύγει περισσότερο, το αντρικό παπούτσι. Εγώ, ως επιδοκλίστων, στο αντρικό παπούτσι έχω δώσει βάση. Ναι. Στην περιοχή που βρίσκομαι είναι γραφεία, είναι πιο πολύ γραφεία και κυβερνητικά γραφεία. Και έτσι το κλασικό μαύρο παπούτσι για να φορεθεί με κουστούμι. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που φτιάχνουμε παπούτσια από κροκόδιλο, από στουθοκάμιλο και είναι το κάτι διαφορετικό. Μάλιστα, το θέμα είναι να μην ξεχνά κανείς από πού ξεκίνησε και θεωρώ ότι είστε ένας άνθρωπος που δεν ξεχνάτε από πού ξεκινήσατε. Φυσικά όχι. Και βέβαια έχετε και μεγάλωσα στην Κάρπαθο, μεγάλωσα και σε όλη τη ζωή μου μέχρι τα 27 μου στην Ελλάδα. Ένα μήνυμα στους Έλληνες που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Μήνυμα στους Έλληνες. Στους Έλληνες να πω ότι κουράγιο, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Περάσαμε, γιατί ακόμα εγώ θεωρώ τον εαυτό μου σαν να είμαι εκεί, περάσαμε τα χρόνια της κρίσης ως επιτοπλίστων, είναι τα χρόνια της πανδημίας αυτή τη στιγμή, αλλά θα ξεχαστούν σιγά σιγά και θα έρθουν πολύ καλύτερες μέρες. Κύριε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε, βέβαια. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε και από κοντά, γιατί όχι. Βεβαίως, βεβαίως. Ο στόχος μου είναι να έρθω κάποια στιγμή στην πατρίδα και να, όπως είχα πει και προηγουμένως, να φέρω το μοντέλο αυτό που έχω χτίσει εδώ, μάλιστα, εκεί, στην Ελλάδα. Κύριε Βασιλειώτη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ από Ελλάδα, καλά, από Κρήτη. Καλό βράδυ. Εκεί πρέπει να είστε τώρα πρώτες πρωινές ώρες. Εδώ είναι 5 ώρα το πρωί. 5 ώρα το πρωί, οπότε ξενυχτήσατε και για χάρη μας. Να σας ευχαριστήσω για ένα ακόμα λόγο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά.